Θα γίνω καταπέλτης. Μην γίνεις, Ελένη, μην πείσουμε. Έχει κάποιο ότι φτιάχνει... Sour cream, sour cream. Χωριάτικο ντοματοκεφτέ με sour cream, όχι με γιαουρτό τέτοιο. Η sour cream γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Είχαμε στο χωριά μας sour cream εμείς τώρα, σε παρακαλώ. Νιώθω μια επίθεση. Sour cream. Νιώθω μια επίθεση παρόλα αυτά. Εμείς θα κάνουμε μια σάλτσα γιαουρτιού. Αλλά απλά η sour cream γίνεται και με τον τρόπο του γιαουρτιού, που είναι πιο γρήγορος τρόπος, αλλά και με ζύμωση, το οποίο ξυνίζει την ουσία. Και γίνεται αυτή η sour cream, η ξινόκρεμα που λέμε, εντάξει. Εμείς θα κάνουμε μια σάλτσα γιαουρτιού. Σκεφτείτε το έτσι, γιατί θα κάνουμε χωριάτικους ντοματοκεφτέδες. Είσαι σήμερα στο κουτού και του Βαρπαλίτη. Σκέψου δίπλα στο κύμα, τρως ντοματοκεφτέδες με σχομυροδότους στις καλεσμένους. Το κουτούκι του Βαρπαλίτη. Αν το λέω με το επίθετο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ απλή, είναι πεντανόστιμη. Τώρα όσο πηγαίνει το καλοκαίρι και οι ντομάτες μας είναι ακόμα πιο νόστιμε σιγά σιγά. Τόσο καλύτερο ντοματοκεφτέδες θα κάνουμε. Κρατήστε αυτή τη συνταγή, γιατί πραγματικά θα είναι ο καλύτερο μεζέ σε ένα τραπέζι. Σε, τι να πω, σε ένα κάλεσμα, σε οτιδήποτε θέλει να κάνει, είναι ο αγαπημένο σου κεφτέ. Το καλύτερο ρευστικό. Και πικνίκ, πάνε παντού. Πάνε παντού. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έχω κάνει. Έχω ψιλοκόψει πολύ καλά 8 μέτρε ντομάτε. Ιδανικά θέλω να ψάξετε να είναι όρημε ντομάτε, γιατί θα μα δώσουν ωραία γεύση μετά στου ντοματοκεφτέδε. Το ζουμάκι του το θέλουμε. Για το ζουμάκι θα γίνει ένα χιλό. Δεν θα προσθέσουμε υγρασία, θα πάμε το αλέπρι με τα ζουμάκια τη ντομάτα για να μα κάνει αυτόν τον ωραίο χωριάτικο λουκουμά, να το πω, ντοματοκεφτέ. Λοιπόν, όπω έχουμε ξαναπεί σε τέτοιε συνταγέ, θέλουμε πολλά φρέσκα μερτικά που είναι και η εποχή του τώρα. Είναι. Δεν είναι. Η ψυχή μου σου λέει γεια σου. Είναι το. Φράσιου Μαρία. Και το ωραίο μου. Το ωραίο του ντοματοκεφτέ. Τι θες, μωρέ! Δεν ζητάς την ψυχή μου, σε κέντρο. Δεν ψυχή μου. Τι έκανα, φίλε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί πέρα από ότι έχουμε πολύ απλά υλικά, δεν τραβάνε καθόλου λαδάκι. Είναι πολύ σημαντικό έτσι, για το καλοκαίρι. Θα το δεις. Θέλουμε σωστή θερμοκρασία, σωστό μείγμα εδώ, για να έχουμε ωραία υγρασία στο ντοματοκεφτέ μας και να μην τραβήξει μέσα λαδάκι. Δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, ωραία με ντομάτα. Τώρα, τι κάνω. Έχω ψιλοκόψει, όπως είπα, 8 μέτρες ντομάτες, όριμες όσο γίνεται, για να έχουμε και τα ζουμάκια και την ωραία γεύση. Εδώ ψιλοκόβω τα μυρωδικά μου, έχω φρέσκια ρίγανη, φρέσκιο βιώσιμο και βασιλικό. Χοντροκομμένα, δεν μας νοιάζει να είναι πάρα πολύ ψιλοκομμένα, θα τα ανακατέψουμε καλά μαζί με τις ντομάτες μας για να πάρουμε ένα ωραίο ομοιογενές μείγμα. Άρα, μπόλικα μυρωδικά που είναι το μυστικό για να έχουμε ωραίους φρέσκους ντοματοκεφτέδες. Πάνε μέσα τα μυρωδικά μου. Είναι πάρα πολύ απλή συνταγή, αλήθεια. Έτσι δηλαδή, γίνεται κάπως παρόμοιο και ο κολοκυθοκεφτές. Ακριβώς. Στον κολοκυθοκεφτέ βάζουμε λίγο περισσότερο αλεύρι, σουρώνουμε τα κολοκύθια, υπάρχει μια διαδικασία λίγο διαφορετική. Γιατί εμείς την ντομάτα μας εδώ απλά την ψιλοκόψαμε, δεν τη σουρώσαμε, τη βάλαμε κατευθείαν μέσα στον μπολ. Άρα γλιτώνουμε και τον χρόνο αυτό.